Κύριε Υπουργέ, πολλά θα έλεγε κανείς ότι είναι σήμερα τα εμπόδια για να σπουδάσει ένα παιδί από μια φτωχιά ή από μια λαϊκή οικογένεια, και σίγουρα ένα από αυτά, και μάλιστα μεγάλο και επίκαιρο τούτες τις μέρες, είναι το πρόβλημα για όποιον φυτά σε πόλη μακριά από το σπίτι του, και μιλώ βέβαια για το ζήτημα της κατοικίας, της φοιτητικής κατοικίας. Το κόστος των ενοικίων είναι υψηλό, πανύψηλο ορισμένες φορές, και πολλές φορές, ειδικά σε περιοχές τουριστικές της πατρίδας μας, που τυχαίνει να είναι και αρκετές, είναι και απαγορευτικό για τους φοιτητές από αυτές τις λαϊκές, τις φτωχές οικογένειες. Μιλάμε φυσικά για τα ενοίκια των φοιτητών, δεν μιλάμε για την μέριμνα τη φοιτητική, γιατί είτε οι φοιτητικές εστίες είναι ανύπαρκτες, είτε απλώς ανύπαρκτες, είτε ο αριθμός τους δεν επαρκεί για τις ανάγκες που απαιτείται να ικανοποιήσουν, ενώ ακόμα και όσες από αυτές υπάρχουν και λειτουργούν, υποβαθμίζονται συνεχώς και βρίσκονται, θα λέει κανείς, σε μια πολύ κακή, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ορισμένα παραδείγματα αρκούν. Στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου, για παράδειγμα, από τις 50 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, μονάχα 7 είναι τα δωμάτια τα κενά. 7 από αυτές θα ικανοποιηθούν. Στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, από τις 300 αιτήσεις, τα δωμάτια είναι μόνο 20. Στη Θεσσαλονίκη, για τις 400 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, τα κενά δωμάτια είναι μόνο 40. Στη Θεσσαλονίκη, να δώσουμε εδώ ένα στοιχείο επιπλέον, ότι μόνο το 2% των φοιτητών της πόλης, και είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες οι φοιτητές αυτής της πόλης, μένουν σε δωμάτια φοιτητικών εστιών. Στη Λάρισα, για τους 2.000 πρωτοετής φοιτητές του καινούριου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μόνο 100 από αυτούς τους 2.000 πρωτοετής θα στεγαστούν τελικά σε μια φοιτητική εστία και θα πληρώσουν από πάνω και ένα χαράτσι των 150 μέχρι και 400 ευρώ. Στο Βόλο, στην εστία λειτουργούν μόνο 40 μονόκλινα δωμάτια, αλλά αυτά, ξέρετε κύριε Υπουργέ, αφορούν μονάχα πρωτοετής φοιτητές, τους εκάστοτε πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι στο τέλος της πρώτης τους φοιτητικής χρονιάς τα παραδίδουν για τους επόμενους πρωτοετής. Συνολικά, νομίζω ότι το στοιχείο που υπάρχει και είναι και επίσημο, μόνο το 9% των φοιτητικών αναγκών, της φοιτητικής στέγης δηλαδή, καλύπτεται από τις εστίες που υπάρχουν. Είναι περιττό, νομίζω, να πω ότι είναι αναντίστοιχη, τελείως αναντίστοιχη ως προς τις ανάγκες η φοιτητική μέριμνα, η οποία βεβαίως συνεχώς υποβαθμίζεται λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος για ποικιλώνυμους εργολάβους, τόσο στη στέγαση, όσο στη σύντηση, όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ενώ τώρα τελευταία ακούσαμε από την κυβέρνηση, από την σημερινή, τη νέα κυβέρνηση, που συνεχίζει βεβαίως την ίδια πολιτική με την προηγούμενη, στο χώρο της παιδείας, ακούσαμε και για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά την κατασκευή, αλλά και τη συντήρηση των φοιτητικών εστιών. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, και θα ξεκινήσω πρώτα από το ευκταίο που είπε πρώτα η κυρία Υπουργός, και βεβαίως αυτά τα αιτήματα, ξέρετε κυρία Υπουργέ, ήταν ευκταία και πριν από 6 και πριν από 7 και πριν από 10 χρόνια. Και φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική και μετά από 10 χρόνια, ευκταία θα λέτε ότι είναι αυτά. Εμείς τα λέμε άμεσα και αναγκαία, δηλαδή να κατασκευαστούν τώρα, να αρχίσει επιτέλους να μπει ένα σχέδιο ανέγερσης φοιτητικών εστιών, έτσι ώστε ο φοιτητής να μην ξοδεύει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του για τη στέγασή του, για την σύντησή του. Και επειδή θέλετε από εμάς να σας λέμε και ορισμένα άμεσα αιτήματα, ακούστε λοιπόν. Να ένα παράδειγμα, κανείς φοιτητής, μάλλον όλοι οι φοιτητές να υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, της ΔΕΗ. Να, μια πρόταση για παράδειγμα που θα απαλύνει λιγάκι το κόστος, θα μειώσει το κόστος των σπουδών. Ή κανένα φοιτητικό σπίτι να μην πληρώνει δημοτικά τέλη στην πόλη όπου σπουδάζει αυτό το παιδί. Ορισμένα απλά αιτήματα, αναγκαία λέμε εμείς, για να μειωθεί λιγάκι το κόστος των σπουδών. Και βεβαίως, ένα ακόμα πιο άμεσο και αναγκαίο βήμα, θα έλεγα ότι είναι και η άμεση υπενοικίαση ξενοδοχείων, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια,
σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Θα σας πω στη δευτερολογία μου και ορισμένα παραδείγματα. Θα κάνω δηλαδή πιο συγκεκριμένες προτάσεις και για τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να στεγαστούν επιτέλους οι χιλιάδες φοιτητές, ειδικά οι πρωτοετής, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μαραθώνιο πραγματικά προκειμένου να βρουν ένα σπίτι για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Δελή, θα σας απαντήσω τι είναι εφικτό μέσα σε μια θητεία. Όπως θα γνωρίζετε, το Υπουργείο Παιδείας, με μια επιστολή την οποία συνυπογράφουμε ο Υπουργός και εγώ, ξεκινήσαμε με τον πλέον επίσημο τρόπο ένα διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο διάλογος αυτός γίνεται στο πλαίσιο της επερχόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα νομοθετικό πλαίσιο στην ανωτάτη εκπαίδευση. Σε αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία υπάρχει ειδική θεματική για το ζήτημα της στέγασης και της αίτησης των φοιτητών. Βούλησή μας είναι μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο προς όφελος των φοιτητών και κατ' επέκταση των οικογενειών τους. Η πολιτεία προφανώς έχει την υποχρέωση να παρέχει τους πόρους στους φοιτητές που το έχουν ανάγκη και δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε αυτόν τον ρόλο. Οι ενέργειές μας συντονίζονται ώστε να πετύχουμε το αποτελεσματικότερο και το καλύτερο, με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των φοιτητών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να παρέχουμε το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο, ώστε μέσα και από την θέση μας για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου στα πανεπιστήμια, να τους παρέχουμε την πρόσβαση σε εναλλακτικούς και πρόσθετους τρόπους χρηματοδότησης. Τέτοιες εναλλακτικές, πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, που θέλω να επισημάνω ξανά ότι δεν πρόκειται να συρρυκνωθεί, το αντίθετο, είναι και η ΣΔΙΤ. Η ΣΔΙΤ και μάλιστα με ιδιαίτερη μέρημνα για πανεπιστήμια της περιφέρειας. Και επειδή το είπατε στην πρωτολογία σας, δεν πρέπει να είμαστε τόσο φοβικοί απέναντι σε σχήματα που μπορούν να δώσουν συμπληρωματικές λύσεις για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών. Οι ΣΔΙΤ δεν συνεπάγονται υποβάθμιση των εστιών, της ποιότητας των παροχών για την οποία ανησυχείτε. Για το θέμα του κόστους, εμείς μιλάμε για έργα κοινωνικών υποδομών με ρήτρες διαθεσιμότητας, ώστε υπόλογοι θα είναι η πολιτεία και τα πανεπιστήμια. Εμείς θεωρούμε θετική εξέλιξη την πρόσφατη απόφαση της Διευθυντικής Απόφασης για τα ΣΔΙΤ, με την οποία προγραμματίζεται η υλοποίηση φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόσο στο Ρέθινο όσο και στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 3.000 δωμάτια φοιτητών. Ξέρετε, ήταν πολύ πρόσφατη απόφαση και σήμερα επικοινώνησα με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης και με πληροφόρησαν ότι τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, πρόκειται να προχωρήσουν σε δημοπράτηση ως πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσα σε μια θητεία. Εγώ και οι συνεργάτες μου κάναμε τις μελέτες, αναζητήσαμε χρηματοδότηση μέσω τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έγιναν διαγωνισμοί, ξεκίνησε η κατασκευή και σήμερα στεγάζονται φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτό είναι κοινωνική ευαισθησία και αυτό είναι αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας. Το θέμα εδώ λοιπόν είναι πώς μπορούμε πιο γρήγορα να προχωρήσουμε στην κατασκευή νέων εστιών. Η ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό. Η ΣΔΙΤ δεν επιδέχονται τις γνωστές τροποποιήσεις του κόστους του αρχικού, υπερβάσεις κόστους. Η πληρωμή αρχίζει να γίνεται μετά την παράδοση του έργου και μέσα από τις μακροχρόνιες συμβάσεις μπορούμε να διασφαλίσουμε και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Το πώς θα γίνεται η συντήρηση για να μην έχουμε τα φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα στις εστίες. Άρα δεν μιλάμε για υποκατάσταση του ρόλου της πολιτείας, μιλάμε για εμπλοκή και άλλων τρόπων και άλλων εργαλείων για την επίτευξη του στόχου, ο οποίος είναι η αύξηση των θέσεων στις φοιτητικές εστίες. Ορθά επισημάνατε στην ερώτησή σας ότι ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές αλλά και αλλού το φαινόμενο της Airbnb έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και στους φοιτητές ώστε να βρουν στέγη σε μια λογική οικονομική βάση. Αυτό λοιπόν μας απασχολεί από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τη διοίκηση του Υπουργείου. Έχουμε πρωτοβουλίες σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά το μέσο μακροπρόθεσμο και αφορά τη μόνιμη στέγαση των φοιτητών σε νέες εστίες, αλλά και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών
Και το δεύτερο επίπεδο φυσικά για το 1,5 ανακούφιση είναι η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, η οποία φυσικά συνεχίζεται. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω στο τέλος ότι στον προϋπολογισμό του 2019 έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση οικογενειών με φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, ήταν και ενδιαφέρουσα και κυρίως αποκαλυπτική. Επιβεβαιώσατε θαρρώ αυτά που είπαμε για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση στον χώρο της παιδείας και πιο ειδικά στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλήσατε φυσικά στην αρχή για έναν διάλογο για το νομικό πλαίσιο που θα φέρει η κυβέρνησή σας και που θα περιλαμβάνει και διατάξεις για τη φοιτητική στέγη, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Και βεβαίως χρησιμοποιήσατε και εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το ιδεολόγημα του αυτοδιοίκητου του πανεπιστημίου. Μπορεί η λέξη ιδεολόγημα να μην είναι και η πιο δόκιμη, εν πάση περιπτώσει, το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου, το οποίο αξιοποιείται έτσι ώστε να απαλλαγεί το κράτος από την υποχρέωση που έχει κατά την άποψή μας να είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της εκπαίδευσης γενικότερα. Θυμίζω δε ότι αυτή την υποχρέωση δεν είναι μια ηθική απλώς υποχρέωση για το κράτος, αλλά είναι και μια συνταγματική επιταγή, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 16 του συντάγματος. Τώρα βεβαίως πόσο αυτό εφαρμόζεται στην ίδια τη ζωή και πόσο δωρεάν είναι η παιδεία στη χώρα μας, είναι κάτι που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι λαϊκές οικογένειες ιδιαίτερα, οι οποίες ξεπαραδιάζονται κυριολεκτικά προκειμένου να μορφωθούν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσατε, κύριε Υπουργέ, στην απάντησή σας ήταν η φράση «εναλλακτική και πρόσθετη πόρη χρηματοδότησης των πανεπιστημίων». Και αυτό τα λέει όλα. Τι ομολογείται με αυτό? Ότι η κρατική ομολογείται με έψιλον. Ότι η κρατική χρηματοδότηση θα παραμείνει μειωμένη, πιθανά να μειωθεί ακόμα περισσότερο και θα επιχειρηθεί τα πανεπιστήμια, όπως και οι σχολικές μονάδες, να βγουν προς άγρα χρηματοδότησης, να αναζητήσουν χορηγούς, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν, να απαντήσουν στις ανάγκες λειτουργίας που έχουν. Και έρχεται εδώ να κουμπώσει η φράση «συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Αυτό είναι το ΣΔΙΤ, το οποίο και εσείς επιβεβαιώσατε ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Αλλά, κύριε Υπουργέ, στον χώρο της παιδείας, τα ΣΔΙΤ έχουν ήδη δοκιμαστεί σε σχολικές αίθουσες. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα σχολικά κτίρια που έγιναν με αυτήν τη μέθοδο ήταν τουλάχιστον διπλάσιο ή και τριπλάσιο το κόστος τους από αυτό το κόστος που υπήρχε πριν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, στις κτηριακές υποδομές τώρα. Και βεβαίως ο εργολάβος, ο ιδιώτης, ο οποίος θα αναλάβει μια τέτοια ανέγερση φοιτητικών εστιών, θα το κάνει αυτό όχι για να προσφέρει βεβαίως τους φοιτητές, όχι δεν θα το κάνει από αγαθή προαίρεση, αλλά θα το κάνει φυσικά για να αποκομίσει ένα επιχειρηματικό κέρδος. Αυτός είναι ο στόχος του. Αυτό το κέρδος θα βγει από τις τσέπες των φοιτητών. Δεν ξέρω από πού αλλού μπορεί να βγει από τη στιγμή που το κράτος δεν θα πληρώνει. Και βεβαίως στην Κρήτη το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ. Είχαμε και την πυρκαγιά στις φοιτητικές εστίες την περσινή χρονιά. Επαναλαμβάνω ότι η μέθοδος των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως απάντηση για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης αλλά και της σχολικής στέγης νομίζω ότι σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση για τους μαθητές και για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους και βεβαίως ακόμα μεγαλύτερο κόστος για το κράτος. Θα ήθελα όμως, με αφορμή αυτό, να πω και 2-3 παραδείγματα για το πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Σας είχα πει ότι θα το αναφέρω και ζητώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου βρίσκεται ένα ωραιότατο κτίριο και μάλιστα σε μια εξαιρετική θέση, στη Λεωφόρο Νίκη, στην παραλία δηλαδή της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο Μανδαλίδιο Μέγαρο, το οποίο θα μπορούσε μια χαρά να αξιοποιηθεί. Είναι και πολυόροφο, να αξιοποιηθεί με τις ανάλογες βεβαίως προσαρμογές ως χώρος φοιτητικής στέγης. Τι επιλέγει να κάνει η κυβέρνησή σας, τι επιλέγει να κάνει το Υπουργείο, να το δώσει σε ένα ιδιώτη προκειμένου να ανεγερθεί εκεί ένα πολυτελέστατο
ξενοδοχείο, επειδή η χώρα μας ως γνωστόν τουριστικά αναβαθμίζεται. Εγώ θα σας πω όμως ότι υπάρχει ακόμα ένα κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι στην Εγνατία, επί της Εγνατίας 13, ένα κτίριο πάλι ιδιοκτησίας του Υπουργείου Παιδείας, λίγο πιο πέρα, λίγο πιο εδώ μάλλον από το Βαρδάρι, πολυόροφο και αυτό, που με μια σχετική έτσι ανακαίνιση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να ξαναγίνει πάλι φοιτητική εστία για δεκάδες, για εκατοντάδες παιδιά. Δεν επιλέγεται αυτό, παραμένει κλειστό, πραγματικά ερυπώνει εκεί έτσι όπως βρίσκεται και επιλέγεται την μέθοδο των ΣΔΙΤ, οπότε όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, θα τα βγάλουν και οι φοιτητές και να είστε σίγουροι ότι όσο δεν απαντάτε στις πιεστικές αυτές ανάγκες τους, τόσο θα δυναμώνει και ο αγώνας τους για να ικανοποιήσουν αυτήν την άμεση ανάγκη τους. Ευχαριστώ.